και μιλάμε για την υδατοσφαίριση. Τώρα είναι στα ντουζένια του και θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο, τον κύριο Πασχάλη Καραγιάννη. Καλησπέρα από τον Λίμπερο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Για σας τώρα είναι το διάστημα που όλα είναι σε full δράση, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για το πόλο των ανδρών, των γυναικών, της ακαδημίας, του συλλόγου. Ακριβώς. Ακριβώς. Οι ακαδημίες βέβαια ήταν σε full ρυθμούς όλο το χειμώνα. Ναι, εννοείται. Όπως και το γυναικείο, το οποίο μετά από 16 χρόνια το ανασυγκροτήσαμε, και το ανδρικό, το οποίο πέρσι ανασυγκροτήθηκε, ήταν και αυτό, όλα τα τμήματα ήταν σε full ρυθμούς, απλά τώρα είναι το αγωνιστικό μας το κομμάτι. Ναι. Ξεκινάμε τον Ιούνιο με την πρώτη φάση των γυναικών, που θα παίξουμε με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, και θα παίξουμε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, θα παίξουμε με το Οξυγόνο και με τον Πανσεραϊκό, και όποιος περάσει θα παίξει στην τελική φάση στην Αθήνα για την άνοδό του στην Α2. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά στο γυναικείο. Τώρα είναι στη Β' Εθνική δηλαδή το γυναικείο. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά στο γυναικείο και δεν έχουμε πει και την τελευταία λέξη μας ακόμα για την ενδυνάμωση της ομάδας. Γιατί έχουμε ακόμα έναν μήνα περιθώριο. Α, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μεταγραφές ακόμα. Και ψάχνουμε να βρούμε και την καλύτερη λύση. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να η επιστροφή μας να μην είναι μόνο μια απλή επιστροφή, να είναι και μια άνοδος. Ναι, σωστά. Πάντως, γιατί 16 χρόνια το τμήμα δεν λειτουργούσε το γυναικείο πόλο? Δεν υπήρχαν άνθρωποι να το τρέξουν? Δεν είναι μόνο το ότι δεν υπήρχαν άτομα να το τρέξουν, είναι και το κόστος ενός τμήματος. Φανταστείτε ότι η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε πέρυσι, που διαλύθηκε όλη η υδατοσφαίριση, να μαζέψουμε πρώτα το ανδρικό και φέτος να μαζέψουμε το γυναικείο, μας έχει κοστίσει πάρα πολύ και σε χρήμα και σε χρόνο και σε ανθρώπους. Γιατί φανταστείτε ότι δεν είναι μόνο το ανδρικό και το γυναικείο, είναι και οι ακαδημίες, και κάθε ένα από αυτά εδώ τα τμήματα έχει και τον υπεύθυνό του. Βέβαια. Έχει το ταμείο του. Έχει τον προπονητή του. Όλα αυτά εδώ έχουν μια οργάνωση η οποία δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί. Και καταλαβαίνετε, επειδή ζούμε και σε χαλεπούς καιρούς, είναι δύσκολο να μαζέψουμε και χρήματα για να διατηρήσουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Το είπατε για το γυναικείο, που θα κάνετε την προσπάθειά σας και για ενίσχυση στον μήνα που απομένει, προκειμένου η ομάδα να διεκδικεί στην άνοδό της στην Α2. Το ανδρικό πού βρίσκεται? Το ανδρικό μετά την περσινή διάλυσή του, που έγινε το Σεπτέμβρη του 2014, φανταστείτε ότι εμείς όταν αναλάβαμε βρήκαμε μόνο 2 δελτία από τα 50 δελτία του τμήματος, βρήκαμε μόνο 2 δελτία, διότι τα άλλα 48 παιδιά φύγανε, και το χειρότερο από αυτό είναι ότι τα 30 περίπου πήγανε στον ΠΑΟΚ. Και από αυτά τα παιδιά, φανταστείτε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έπαιξε στην τελική φάση και βγήκε δεύτερος στους νέους άνδρες, στους έφηβους και στους παιδες. Δηλαδή ενδυναμώσαμε τον αντίπαλό μας μέσα στην πόλη μας. Ό,τι πιο τραγικό. Ό,τι πιο τραγικό. Αυτό ήταν και ο λόγος που φτιάξαμε και τον Σύλλογο των Παλεμάχων, για να μην ξαναμείνει ποτέ η υδατοσφαίριση ακέφαλη, χωρίς διοίκηση, και πάντα ο Σύλλογος αυτός των Παλεμάχων να είναι αρρωγός στον εκάστοτε έφορο, ώστε να υπάρχει πάντα ένας θεματοφύλακας, να το πω έτσι, της υδατοσφαίρισης, από όλους εμάς που παίξαμε πόλο, που ματώσαμε το σκουφάκι μας. Εντάξει, είναι ένα από τα ιστορικά τμήματα του ερασιτέχνη το ανδρικό πόλο. Εντάξει, έχει βγάλει εξαιρετικούς αθλητές. Καταρχήν έχει πάρει 4 πρωταθλήματα Ελλάδος ανδρών. Έχει πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα νέων, παιδών, και έχει αναδείξει μεγάλες μορφές του ελληνικού πόλου, όπως το Ζωγράφο, τον Πετρίδη, αυτά προπολεμικά, και φυσικά τον Όντα τον Σαμαρτζίδη, τον Τάσο τον Τζικάρη, τον Παναγιώτη τον Τζολακούδη, τον Νίκο τον Σιμονόπουλο, τους αδελφούς Φιλά. Είναι πολύ.
Και όλοι εμείς που περισσότεροι από αυτούς βρεθήκαμε και βάλαμε, δώσαμε όρκο τιμής που λένε, mm-hmm. να ξαναπάρει σάρκα και οστά το τμήμα πέρυσι, είναι όλη αυτή η αρρωγή. Ο κάθε ένας βοηθάει από το πόστο του. Mm-hmm. Άλλος βοηθάει με τις γνωριμίες του στο πολιτικό, στο πολιστικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Άλλος βοηθάει με τις γνωριμίες του στον οικονομικό τομέα, στο mm-hmm. τμήμα του μάρκετινγκ. Mm-hmm. Άλλος έδωσε 5 φράγκα από το υστέρημά του. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι παναργιανή προσπάθεια στο πόλο. Mm-hmm. Γιατί το πόλο όλοι το συμπαθούν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μετά το ποδόσφαιρο που είναι η κορονίδα του συλλόγου mm-hmm. και το μπάσκετ, το πόλο μαζί με το βόλεϊ mm-hmm. έχουν το ίδιο ειδικό βάρος στην αριανή ψυχή. Και πέραν τον άλλο και το υγρό στοιχείο, ξέρετε, είναι αρκετά συναφές με τον Έλληνα. Έλληνα είναι νερό και θάλασσα και είναι αλληλένδετα. Ακριβώς. Και κάνετε δηλαδή προσπάθεια και για το αντρικό. Πού θα αγωνιστεί τώρα, θα δώσει αγώνες, πείτε μας λίγο. Το αντρικό θα αγωνιστεί στη γάμα κατηγορία. Ναι. Έχουν γίνει και πέρυσι γίνανε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις. Πέρσι πήραμε τον Περπερίδη, τον Γιάννη από τον Ολυμπιακό, τον Βαγγέλη, τον Χαρακλέ που τον φέραμε από την Ιταλία. Ναι. Φέτος πήραμε έναν παίκτη ο οποίος θα είναι ο Ρονάλντο της κατηγορίας, mm-hmm. τον Ιάσονα το Λέτσιο, ο οποίος mm-hmm. είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει Α1 στον Εθνικό. Έχετε στόχο δηλαδή την άνοδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε στόχο την άνοδο, mm-hmm. έχουν επαρθεί και άλλοι παίκτες. Κοιτάξτε να δείτε. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται. Ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν προσπαθήσουμε και αν δεν ξοδέψουμε, να το πω έτσι, να δούμε την ομάδα μας να ανεβαίνει. Και φυσικά πρέπει να ανέβει το ανδρικό. Είναι ο ορισμός της υδατοσφαίρισης στο ανδρικό το πόλο, ναι. γιατί είναι και ο φάρος για τα μικρότερα τα παιδιά. Σωστά, σωστά. Θέλουμε... Εκτός από το περσινό μάζεμα που ήρθανε παλιοί παίκτες υδατοσφαιριστές με προσθήκες 2-3 μεταγραφών, φέτος ήρθανε και αρκετά από τα παιδιά τα οποία είχαν φύγει. Ναι. Και ευελπιστούμε του χρόνου να έρθουν και άλλα παιδιά. Ναι, βλέποντας να γίνεται καλή δουλειά, να ξαναοργανώνεται το τμήμα, φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι από τους υπόλοιπους που έφυγαν. Αρκετοί θέλουν. Ναι. Απλά πρέπει και εμείς να αυτή την περίοδο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να ανέβει το τμήμα, να πάρουμε την άνοδό μας στη Β' κατηγορία, γιατί για όλους τους παίκτες mm-hmm. είναι και ένα κίνητρο το να παίξουν στη Β' κατηγορία. Ναι, βέβαια, εννοείται. Να μας πείτε πότε είναι οι αγώνες εκείνο το διάστημα και εμείς από τη δική μας την πλευρά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Βεβαίως. Οι αγώνες του ανδρικού, η πρώτη φάση είναι αρχές Ιουλίου mm-hmm. και τέλος Ιουλίου είναι η τελική φάση στην Αθήνα. Mm-hmm. Των γυναικών είπαμε ότι είναι τον Ιούνιο και στις αρχές Αυγούστου η τελική φάση πάλι στην Αθήνα. Ναι. Εντάξει, έχουμε χρόνο μπροστά μας ακόμη. Έχουμε χρόνο, ναι. Και έχετε ακόμη και δουλειά και στο μεταγραφικό από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια, είστε και μέλος του Εραστέχνη. Επί τη ευκαιρία, τι γίνεται και στον Εραστέχνη, που προετοιμάζεται σιγά-σιγά, τελειώνει η σεζόν. 15 Μαΐου ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Θα μπούμε στην τελική ευθεία προφανώς και για γενική συνέλευση, δεν είναι, και Καραγιάννη. Ακριβώς. Φέτος έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Καρυπίδη. Το ΔΣ ήταν αρρωγός του κύριου Καρυπίδη σε όλη την προσπάθεια που έκανε και ο κύριος Καρυπίδης ήταν συνεπέστατος σε όλες τις καταβολές των χρημάτων απέναντι στους παίκτες ναι. και σε όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο σύλλογο. Ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε την γενική συνέλευση αμέσως μετά από το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Βέβαια πρέπει να επικυρωθεί και η βαθμολογία από την ΕΠΟ. Σωστά. Αυτό αυτό σας δεν σας απαγορεύει να κάνετε. Όχι βέβαια. Εκεί θα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Θα πρέπει να φανούν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Mm. Να γίνει δηλαδή η έναρξη της καινούργιας ΠΑΕ. Mm-hmm. Και θα χαρούμε να δούμε ένα μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο σαν πρόταση ναι. και φυσικά έναν μεγάλο επενδυτή
στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού Άρη. Όταν εννοείται μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, πού το τοποθετείτε περίπου, δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω τα 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά. Ίσως να ακούγεται μεγάλο το νούμερο αυτές τις χαλεπές μέρες, αλλά για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο που θέλει να κάνει ένα restart, που θέλει ερυπή οφθαλμού, να το πω έτσι, να ανέβει την Football League και να πάει στην Super League και να οργανωθεί σωστά, γιατί φανταστείτε ότι 2 χρόνια που λείπουμε από την Super League έχει λίγο αποσυντονιστεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, δεν υπάρχει τμήμα marketing, όλα αυτά πρέπει ξανά να γίνουν, οπότε χρειάζονται χρήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται αυτό εδώ. Εντάξει, είναι συμβατό με τον Άρη το ποσό που αναφέρατε, δεν είναι κάτι. Ακριβώς. Γιατί είναι τεράστιο το όνομα, αλλά απλά δεν ξέρουμε αφενός ποιοι και πώς θα εμφανιστούν και αφετέρου δεν ξέρουμε και τις προθέσεις του κυρίου Καρυπίδη, που έχει πει δημόσια ότι θέλει να εμπλακεί φυσικά σε μια νέα ΠΑΕ. Ποιες είναι οι δικές του οικονομικές δυνατότητες, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, από το μνημόνιο που έχει υπογραφεί, έχει και μια προτεραιότητα εφόσον πάνε όλα καλά και εξασφαλίσει και άδεια η ομάδα. Βεβαίως, βεβαίως, έχει. Βέβαια, πρωταρχικό πράγμα είναι το οικονομικό, αλλά από την άλλη, όσα λεφτά κι αν πετάξεις, να το πω έτσι, αν δεν οργανωθείς σωστά, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έρθει κάποιος να βάλει λεφτά, 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 πάνω απ' όλα θέλουμε οργάνωση. Αυτό, σε αυτό δεν έχετε άδικο, γιατί το τμήμα υπολειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Καταρχήν το τμήμα είναι υπό τη σκέπη του ΑΣΥΓΜΑ. Μπάλα παίζει ο ΑΣΥΓΜΑ. Δεν υπάρχει ΠΑΕ, οπότε πρέπει να φύγει από τον ΑΣΥΓΜΑ, να κάνει τη δική του οργάνωση, να έχει πλέον τη δική του οντότητα. Και την αυτοτέλειά του, φυσικά, εννοείται. Αυτό θα είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και από την οποία θα εισπράττει το νόμιμο ποσοστό του ο ερασιτέχνης. Γιατί ο ερασιτέχνης πάνω απ' όλα θέλει μια γερή και ισχυρή νέα ΠΑΕ με επιτυχίες για να εισπράττει και περισσότερα χρήματα, προφανώς. Θέλει, γιατί δεν σας το κρύβω, όλοι εμείς που είμαστε, να το πω έτσι, οι έφοροι των τμήματων, και εγώ και ο κύριος Ρετζεπέρης και ο κύριος Βουτσάς και όλοι όσοι έχουν τμήματα, δεν έχουμε βοήθεια οικονομική από το σύλλογο. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε ένα budget 35.000 ευρώ. Το μισό περίπου budget καλύπτεται από τις συνδρομές των παιδιών και από εκεί και πέρα τα βάζετε εσείς. Τα βάζουμε εμείς. Βρίσκουμε και κάποιες χορηγίες και θέλω να πω αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς του Τμήματος Υδατοσφαίρησης. Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΑΟΙΛ, την Αυγοδιατροφική, το Μαριόγλου τα υλικά επιπλοποίησης, τη ΜΑΚ ΓΚΑΖ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σε αυτό το ξεκίνημά μας καθίσανε δίπλα μας και μας βοηθήσανε οικονομικά και ηθικά. Καταλαβαίνετε, καλά, κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή να οργανωθεί, να έρχονται χρήματα στον ΑΣΥΓΜΑ και ο ΑΣΥΓΜΑ επιτέλους να μπορέσει να μας βοηθήσει. Γιατί κάνουμε υπερπροσπάθεια εμείς. Όλοι που είμαστε στα αεραστεχνικά τμήματα. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό του Αριανού. Αυτό γιατί είναι... αυτή τη στιγμή ο Αριανός πονάει. Είναι βέβαια και λιοντάρι στο κλουβί ο Αριανός. Γιατί βλέπετε ότι μόλις κάνει κάτι, όπως παραδείγματος χάρη στο μπάσκετ, sold out όλα. Βέβαια. Δεν έχει τα άδεια. Εγώ θεωρώ ότι η επόμενη πενταετία ο σύλλογος θα πάει καλά. Γιατί το ανέβασμα αυτό του ποδοσφαίρου, επειδή ήδη έχουμε μάθει να λειτουργούμε χωρίς λεφτά από το ποδόσφαιρο, το ανέβασμα αυτό του ποδοσφαίρου θα είναι πανοπρίκι στον ΑΣΥΓΜΑ, στα τμήματα. Και σίγουρα έχουμε και τα έσοδά μας από τα μαγαζιά. Ναι, βέβαια, είναι και αυτό το οποίο είναι συμβατό και με τις εξελίξεις του ιδιοκτησιακού το κομμάτι. Το θέμα των μαγαζιών, νομίζω το είχε πει και ο Γιάννης ο Ψηφίδης, ο πρόεδρος, ότι θα γίνει μια κουβέντα με τον νέο ιδιοκτήτη και από εκεί και πέρα θα πάρθουν οι αποφάσεις για τα μαγαζιά, τα οποία πλέον είναι στην κατοχή του συλλόγου και μένει να δούμε τώρα ποιος θα λειτουργήσει, έτσι είναι. Ακριβώς. Έχει πάρθει μια απόφαση από το ΔΣ για τα μαγαζιά να περιμένουμε ποιος θα είναι ο επενδυτής της ΠΑΕ και να καθίσουμε να συζητήσουμε μαζί του για να του κάνουμε την πρόταση, αν θέλει να τα πάρει, να επενδύσει και εκεί και φυσικά να έχει και ένα όφελος ο ΑΣΥΓΜΑ
ή να βγει από μόνος του ΑΣ και να κάνει πληροδοτικό διαγωνισμό. Μάλιστα. Σίγουρα θέλουμε ο επενδυτής να μην είναι ένας ξερός επενδυτής του ποδοσφαίρου, να αγκαλιάσει και τον ΑΣ, να πάρει τα μαγαζιά, να δώσει μια άλλη οντότητα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το λαοφιλέστερο άθλημα. Μπέβαια. Και από εκεί περιμένουμε τα πολλά τα έσοδα για τα μαγαζιά μας, για να ξαναλειτουργήσει η μπουτίκ, να ξαναλειτουργήσει η μπειραρία, να κάνουμε και άλλους χώρους. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι προχωρήσαμε πάρα πολύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα με το κτηματολόγιο και έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτή τη στιγμή παίρνονται και οι άδειες μικρής κλίμακας που χρειάζονται για να διαχωριστούν τα μαγαζιά, γιατί αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά παίρνουν ρεύμα από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το Βικελίδης, και θα πρέπει να βγουν άδειες για το κάθε ένα μαγαζί χωριστά για να έχει αυτοτελή δικό του μετρητή της ΔΕΗ. Μάλιστα. Ώστε να μην είναι ο επενδυτής ή αυτός που θα πάρει το μαγαζί έρμεο, να το πω έτσι, του ρεύματος του γηπέδου. Ναι. Να έχει ξεχωριστό τελείως, ξεχωριστή αυτοτέλεια και ξεχωριστό ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε και με πολύ ενδιαφέρον και στη Γενική Συνέλευση. Εμείς να ευχηθούμε καταρχάς και για το υδατοσφαίρις να πάνε όλα καλά και να έχουμε τις ανόδους στις οποίες ευελπιστείτε, και θα είμαστε εδώ να τα, και να βοηθήσουμε και να τα ξαναπούμε, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι όσοι Αριανοί ακούνε να φέρουν τα παιδιά τους στο Βικελίδης, που είναι η πισίνα η δικιά μας που κάνουμε με τις ακαδημίες προπόνηση. Εκεί είναι το σπίτι μας. Στο σπίτι του Άρη έχει το σπίτι του η υδατοσφαίριση. Από εκεί ξεκινάμε με τις ακαδημίες. Θα είναι μέχρι και τέλος Ιουλίου θα γίνονται προπονήσεις στις ακαδημίες εκεί πέρα. Καλό όλους τους Αριανούς να έρθουν να μάθουν καταρχήν κολύμπι. Να μάθουν τα παιδιά τους κολύμπι. Και μέσα από το κολύμπι σιγά σιγά να τους πετάξουμε και μια μπάλα. Γιατί η μπάλα είναι που τρελαίνει τα παιδιά. Σωστά. Κύριε Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά.